Χαίρετε κυρίες και κύριοι, αγαπητοί τηλεθεατές, καλησπέρα σας. Ένα καλό απόγευμα εύχομαι να έχετε όλοι σας. Θα ασχοληθούμε σήμερα με διάφορα θέματα της καθημερινότητάς μας, αλλά εξ αφορμής και κάποιων δηλώσεων με τους καλεσμένους μας εδώ εκπροσωπώντας τρία κόμματα. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Αναστασιάδης, μίλησε για έναν άλλον ακιντζή, αναφερόμενος βέβαια στην στάση του, στη συμπεριφορά του και στα όσα δήλωσε ή δεν δήλωσε, έπραξε ή δεν έπραξε στις συνομιλίες για το Κυπριακό. Είναι σίγουρα ένας άλλος ακιντζή. Προσθέτουμε εμείς και ένας ευθυνόφοβος Γκουτέρες, ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ή είναι πάγια θέση και πολιτική του εκάστοτε ανώτατου αξιωματούχου του Διεθνούς Οργανισμού, του Γενικού Γραμματέα δηλαδή, να μην επιρρύπτει ευθύνες. Στο παρελθόν έχουμε δει να επιρρύπτονται ευθύνες. Κυκλοφόρησε τα ξημερώματα η πολύ συζητημένη έκθεση του για το Κυπριακό. Δεν διαφοροποιείται ποσός από το προσχέδιο που είχε δημοσιοποιηθεί και το οποίο είχε συζητηθεί κατά κόρον από όλα τα μέσα ενημέρωσης και εδώ. Θα δούμε επίσης θέματα της καθημερινότητας της κοινωνίας, λύσεις στα προβλήματα, ποια πρέπει να αντιμετωπιστούν τάχιστα, τι θα γίνει για παράδειγμα με τα δάνεια των πολιτών και πολλά άλλα. Όλα αυτά αντιλαμβάνεστε στη δίνη της προεκλογικής. 4 μήνες μας χωρίζουν. Αρχηγοί, εκπρόσωποι κομμάτων, εκπρόσωποι των επιτελείων των υποψηφίων πρέπει να μας πείσουν ότι έχουν πρόγραμμα συγκεκριμένο για να επιλύσουν όλα αυτά προβλήματα της κοινωνίας της Κύπρου μας. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα είναι μαζί μας ο δημοφιλής συμπατριώτης μας, τραγουδιστής Μιχάλης Χατζηγιάννης. Σε μια τελείως διαφορετική συνέντευξη θα μας μιλήσει ως κάτοχος αξιογράφων, τη ζημιά που υπέστη, το κούρεμα και για τον λόγο που αυτές τις μέρες βρίσκεται στον τόπο μας για μια εκδήλωση. Αλλά είναι ουσιαστικά η πρώτη φορά εδώ στην εκπομπή μας και τον ευχαριστούμε που θα αποκαλύψει κάποια πράγματα και θα αναφέρει πως σε μια νύχτα έχασε τις οικονομίες μιας ζωής. Περνάω στο πρώτο στούντιό μας. Καλωσορίζω εκ μέρους του Δημοκρατικού Συναγερμού τον κύριο Λοΐζο Μιχαήλ, μέλος του Ανωτάτου Συμβουλίου του Κόμματος. Κύριε Μιχαήλ, καλησπέρα, καλωσορίσατε. Καλησπέρα κύριε Σβούλη. Ο κύριος Ανδρέας Νικηταράς, εκ μέρους του Δημοκρατικού Κόμματος, αντιπρόεδρος της Επαρχιακής Δίκο Κερίνιας συγκεκριμένα. Κύριε Νικηταρά, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Σου. Και ο κύριος Λεύκιος Δωράτης, Επαρχιακός Γραμματείας της ΕΔΕΚ. Κύριε Δωράτη, καλώς ορίσατε και εσείς. Καλησπέρα. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Κύριε Μιχαήλ, ένας άλλος ακχιντζή διαπιστώνει ο πρόεδρος Αναστασιάδης. Μια διαπίστωση βέβαια την οποία κάναμε όλοι, την οποία είχαμε κάνει και για τον Ταλάτ και για άλλους. Και αν τελικά είναι πάγια θέση, ως διεθνολόγος κιόλας μπορείτε να μας διαφωτίσετε λίγο, ή έπρεπε να επιρρύψει ευθύνη ο κύριος Γκουτέρες, διότι έμεσα, κάποιοι λένε και άμεσα, αφήνει την ευθύνη στις δύο πλευρές και υπογραμμίζει την προσπάθεια που κατέβαλαν οι εγκυήτριες δυνάμεις. Δεν ικανοποιεί, δεν είναι αυτό που αναμέναμε και διερωτάται κανείς μετά από αυτό τι. Να ξεκινήσω από το δεύτερο ερώτημα σας, κύριε Ζούγλη. Είναι γεγονός ότι πολύ λίγες φορές Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και γενικότερα τα Ηνωμένα Έθνη έχουν επιρρύψει ευθύνες σε μία από τις δύο πλευρές σε ό,τι αφορά ναυάγια σε περίοδους συνομιλιών. Ιδιαίτερα στην παρούσα φάση, και αυτό που καταγράφει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, είναι ότι φτάσαμε σε ένα κομβικό σημείο χάρη στις ακούραστες προσπάθειες των δύο ηγετών. Ο λόγος, κατά την άποψή μου, για τον οποίο δεν έχει επιρρύψει ευθύνη στη μία ή στην άλλη πλευρά, είναι ακριβώς γιατί έχει αφαιθεί ανοιχτό το παράθυρο για συνέχιση των συνομιλιών. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι εάν σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ερχόταν και επέριπτε την ευθύνη που αναμφίβολα παρέμει την Τουρκία, και αυτό είναι κάτι το οποίο έχει γίνει πλέον κατανοητό και στο εξωτερικό, ευελπιστό και στο εσωτερικό, εάν λοιπόν επέριπτε την ευθύνη στην Τουρκία
εν πάση περιπτώσει, σε μία από τις δύο πλευρές για το ναυάγιο, αντιλαμβάνεστε ότι κάπου εκεί ενδεχομένως να έκλεινε και η όλη διαδικασία. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Mm-hmm. Και δεν ήταν ούτε καν αυτό το ζητούμενο για το οποίο μεταπήγαμε στο Κραν Μοντανά. Είχαμε πάει για να καταστήσουμε σαφές ότι θέλουμε να επιλύσουμε το κυπριακό πρόβλημα στη βάση των αρχών και αξιών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δυστυχώς για την αδιαλαξία της Τουρκίας δεν κατέστη αυτό δυνατόν. Και σήμερα βρισκόμαστε σε ένα σημείο όπου ο Γενικός Γραμματέας έχει αφήσει την ευθύνη στα δύο μέρη, περίοδο περισυλλογής την έχει χαρακτηρίσει, εάν και όποτε αισθανθούν έτοιμοι να προσέλθουν σε αυτό για να τους παρέχει τις καλές τους υπηρεσίες. Και βεβαίως η δική μας πλευρά, πολύ σωστά ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει πράξει και έχει ενημερώσει τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού ΟΕΕ ότι είμαστε έτοιμοι και δεσμευμένοι στο πλαίσιο που ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού ΟΕΕ έχει θέσει. Και να θυμίσουμε ότι έχει μιλήσει για πρώτη φορά για την μετεξέλιξη της Κυπριακής Δημοκρατίας σε ένα φυσιολογικό κράτος, χωρίς στρατεύματα, χωρίς εγγυήσεις από τρίτες χώρες και χωρίς επιβληματικά δικαιώματα. Και αυτό είναι η μεγαλύτερη μας επίτευξη σε αυτή τη διαδικασία. Από εκεί και πέρα όμως, πηγαίνοντας στο πρώτο σας ερώτημα, ναι, πρέπει να συμφωνήσω ότι είχαμε δει τον κύριο Ακιντσί να είναι απόν στην όλη διαδικασία από την περίοδο που μετέβησαν στο Κράν Μοντανά μέχρι και σήμερα. Βλέπουμε μια συνεχή αποθράσινση των θέσεων της Τουρκίας. Βλέπουμε διάφορες ενέργειες οι οποίες υποσκάπτουν το καλό κλίμα το οποίο έχει δημιουργηθεί τις προηγούμενες χρονιές. Και βεβαίως ο κύριος Ακιντσί έχει μετατραπεί ουσιαστικά σε σκιά της τουρκικής κυβέρνησης. Ουσιαστικά εκτελεστή των εντολών και των πολιτικών της. Δεν είναι αυτός ο Μουσταφά Ακιντσί ο οποίος είχαμε δει προηγουμένως. Δεν είναι αυτόν τον Μουσταφά Ακιντσί τον οποίο αντιμετωπίζαμε και αντικρίζαμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Και ευελπιστούμε ότι αυτό το πράγμα θα αλλάξει για το καλό του τόπου και για να συνεχιστεί η διαδικασία επίλυσης του κυπριακού προβλήματος. Ποιον Ακιντσί ανέμενε να βγήκε στο Κραν Μοντάνα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, αναφερόμενος ότι δεν ήταν αυτός ο Ακιντζή που ήξερα τέλος πάντων. Σίγουρα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέμενε και εμείς, αναμέναμε να δούμε τον Κύπριο Ακιντζή. Αναμέναμε να δούμε τον τουρκοκύπριο Ακιντζή που ήθελε, όπως διεμήνυε τόσο καιρό, να επιλύσει το κυπριακό πρόβλημα, να ξαναεπανενώσει τον τόπο και να μπορέσουμε να ζήσουμε ειρηνικά και αρμονικά χωρίς όλα αυτά τα έκτροπα που παρατηρούμε σήμερα, με τα στρατεύματα, τις κατοχές και τις εγγυήσεις. Αυτόν τον Ακιντζή θα θέλαμε να δούμε και αυτό δυστυχώς τον Ακιντζή δεν είδαμε. Δεν είδαμε όμως να επιρρύπτει και ευθύνη στην Τουρκία για την αδιάλλακτη στάση της κυρία Μιχαήλ, για το αδιέξοδα. Ο Γενικός Γραμματέας σημείωσε τη θετική προσέγγιση των εγκυτριών δυνάμεων. Έτσι, αναφέρομαι στο κείμενό του, άρα και της Τουρκίας ως εγκύτριας και εξίσωσε ουσιαστικά την κατοχική δύναμη με την Ελλάδα. Έτσι, επίσης με την αναφορά του ότι οι Κύπροι θα αποφασίσουν για τη λύση παραγνωρίζεται ο ρόλος της Τουρκίας η οποία απονεχοποιείται ουσιαστικά και επιρρύπτεται ευθύνη, αυτό που σας έλεγα και πριν, έμεσα ή άμεσα και στη δική μας πλευρά. Σε καμία περίπτωση δεν απενεχοποιείται η Τουρκία, κύριε Σούγλη. Σε καμία περίπτωση δεν παραβλέπεται ο ρόλος και ουσιαστικά το γεγονός ότι είναι ο αυτουργός της σημερινής κατάστασης. Είναι η χώρα η οποία εισέβαλε στην Κύπρο, είναι η χώρα η οποία μοίρασε την Κύπρο και είναι η χώρα η οποία έχει κάνει όλα αυτά που βλέπουμε για 43 τόσα χρόνια. Και να θυμίσουμε όμως ότι στο Κραν Μοντανά ήταν η πρώτη φορά που είχαμε ουσιαστικά απέναντί μας στην Τουρκία για να συζητήσουμε το τόσο καυτικό θέμα που μας αφορά. Που είναι η ασφάλεια και οι εγγυήσεις. Ήταν η πρώτη φορά που η Τουρκία αναγκάστηκε να ανοίξει τα χαρτιά της. Και να θυμίσουμε επίσης ότι κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, στην παρουσία του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών είχε αναφέρει ότι ήταν έτοιμη η Τουρκία να κάνει παραχωρήσεις. Πράγμα το οποίο όταν του ζητήθηκε όμως να το καταθέσει γραπτός, να το πω στην καθομιλούμενη, έκανε την πάπια. Mm-hmm. Επαναλαμβάνω όμως ότι ο λόγος για τον οποίο δεν επιρρύπτονται ευθύνες σήμερα. Σε καμία από τις δύο πλευρές και κυρίως στην Τουρκία, είναι ακριβώς για να δει ρισκάρει ο Γενικός Γραμματέας, ο οποίος έχει όλη την καλή θέληση να συνεχίσει να προσφέρει τις καλές του υπηρεσίες στην προσπάθεια επιλύσης του κυπριακού προβλήματος, να μην διακινδυνεύσει να τερματιστεί η συγκεκριμένη διαδικασία. Και αυτή είναι και η ευχή όλων μας. Να συνεχιστεί η διαδικασία από το σημείο στο οποίο μείναμε, ούτως ώστε να καταφέρουμε επιτέλους να επιλύσουμε το κυπριακό πρόβλημα. Διερωτώ με όμως διαβάζοντας την, ποια είναι αυτή η έννοια ασφάλειας στην οποία αναφέρεται, ποιο είναι αυτό το νέο σύστημα ασφάλειας και το αξιόπιστο πλαίσιο για την παρακολούθηση της εφαρμογής της συμφωνίας
στο οποίο, όπως αναφέρει ο κ. Γκουτέρες, τα Ηνωμένα Έθνη θα διαδραματίσουν κάποιο ρόλο οι σημερινοί εγγυητές. Αυτά νομίζω πρέπει να μας ανησυχούν. Μας ανησυχούν στο βαθμό στον οποίο τίθεται στα πλαίσια της διαπραγμάτευσης. Να θυμίσουμε ότι η Τουρκία δεν συζητούσε καν για το ενδεχόμενο οριστικής αποχώρησης των στρατευμάτων της. Συζητούσε για μια ρήτρα επαναδιαπραγματεύσιμη μετά από 15 χρόνια, για να ξαναδούμε εάν και πότε θα φύγουν τα στρατεύματά της. Αυτό το οποίο είχαμε ζητήσει ήταν η σαφή εμπλοκή του Συμβουλίου Ασφαλείας στη διαδικασία της εποπτείας ουσιαστικά της εφαρμογής της λύσης. Και αυτό ήταν ακριβώς το οποίο αναφέρει ο Γενικός Γραμματέας. Δημιουργία μιας δύναμης, μιας ειρηνευτικής δύναμης, η οποία θα επιβλέπει την ομαλή διασφάλιση της λειτουργίας της λύσης η οποία θα προκύψει. Προφανώς οι εγκύτριες δυνάμεις θα έπαιζαν κάποιο ρόλο, γιατί θα υπήρχε η παρουσία τους για ένα διάστημα. Όμως αυτό το οποίο επισταμμένα είχαμε ζητήσει και δεν αποδέχτηκε βεβαίως η Τουρκία ήταν η αποχώρηση και του τελευταίου Τούρκου στρατιώτη μέσα από ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο θα είχε συμφωνηθεί, ούτως ώστε να πραγματοποιήσουμε αυτό το οποίο ουσιαστικά επιθυμούμε. Ένα φυσιολογικό κράτος. Λοιπόν, έμεινε έτσι λίγο περισσότερο στον κύριο Μιχαήλ. Αντιλαμβάνεστε, κύριε Ελικεταρά, κύριε Δωράρη. Είμαστε είναι εκπροσωπή το Δημοκρατικό Συναγερμό, το κυβερνών κόμμα. Και ουσιαστικά, όπως είναι και τώρα οι συμμαχίες για τις προεδρικές, είστε δύο εναντίον ενός. Βέβαια, ο χρόνος θα είναι ίσως και δίκαιος η κατανομή του χρόνου. Αλλά από αυτά που μας εξηγεί, αν θέλετε τώρα, και μας αναλύει ο κύριος Μιχαήλ, εσείς επιμένετε ότι υπάρχουν κίνδυνοι, δυστυχώς, υπάρχουν... αγαπητέ Δημήτρη, διαψεύδεται καθημερινά η κυβέρνηση. Ήταν ακριβώς αυτό που προειδοποιήσαμε τον τελευταίο καιρό, ότι η πενταμερής διάσκεψη θα μας οδηγήσει σε άσχημους ατραπούς. Θα έχουμε πρόβλημα, γιατί η Τουρκία δεν πρόκειται να έχει κόστος από την όλη διαδικασία. Αντίθετα, θα έχει επιτύχει την σταδιακή αναβάθμιση του κατοχικού μορφώματος, όπως και διαφαίνεται από τις εξέλιξεις, και παράλληλα θα έχουν καταγραφεί οι δικές μας υποχωρήσεις και μόνο. Και αυτό είναι ξεκάθαρο από την έκθεση του Γενικού Γραμματέα, ότι κατά 90% υπάρχει η αναφορά στις υποχωρήσεις της δικής μας πλευράς, καμία αναφορά για την Τουρκία. Αντίθετα, δείχνουν έτσι ένα πνεύμα καλής θέλησης από την Τουρκία ή από τις εγκύτριες δυνάμεις. Είναι ξεκάθαρο. Και αυτό που καταγράφει η έκθεση είναι την αποδοχή του Προέδρου της Δημοκρατίας, του εκπρόσωπου μας στην όλη διαδικασία της εκπεριτροπής Προεδρίας, της παραμονής των επίκων, είτε με τη διαδικασία της πολιτογράφησης, είτε με τη διαδικασία της άδειας εργασίας, τα κατάλοιπα των εξουσιών, τον οδικό χάρτη της Τουρκίας, τις μόνιμες παρεκκλήσεις από το κεχτημένο, αν τα παριθμίσουμε είναι πάρα πολλά, και το τι αναφέρει είναι μια υποπαράγραφος στη διαδικασία των εγγυήσεων, που λέει ότι θα πρέπει να εξευρεθεί ένα διαφοροποιημένο πλαίσιο εγγυήσεων στη λύση, το οποίο θα συμμετέχουν και οι εγγύτριες δυνάμεις. Δηλαδή η Τουρκία μπήκε, βγήκε και είναι αλόβητη. Μας έχουν μείνει εμάς οι υποχωρήσεις, και αυτό που ζητά τώρα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι να τον επανεκλέξουμε. Για ποιο λόγο? Για να πάει στο οποιοδήποτε θέρετρο Grand Montana ονομάζεται, για να διαπραγματευτεί τα ίδια. Ένα πράγμα το οποίο είναι άσχημο για τη δική μας πλευρά, γιατί ο κυπριακός λαός και με βάση τις φιγμομετρήσεις και τις δημοσκοπήσεις, αυτά που αποδέχτηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν τα αποδέχεται ο κυπριακός ελληνισμός. Άρα οδηγούμεθα σε αδιέξοδο. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας λέει ότι δεν απεδέχθη τίποτε. Και κάποια πράγματα τα οποία έβαλε στο τραπέζι προς συζήτηση τα έχει αποσύρει. Δηλαδή, αν επανεκλεγεί. Αυτό δεν σας ικανοποιεί? Όχι, βέβαια. Αν επανεκλεγεί, θα αλλάξει την ατζέντα και θα υιοθετήσει την νέα στρατηγική του Νικόλα Παπαδόπουλου? Γιατί δεν το λέει? Ωραία. Στη νέα στρατηγική θέλω να έρθουμε σε λίγο. Κύριε Δωράτη, επί αυτού να πρωτολογήσετε και τρεις και μετά να κάνουμε συζήτηση. Κύριε Σούγλη, πραγματικά η λογική δεν μπορεί να παρακολουθήσει τους σημερινούς κυβερνώντες. Έχουν σταθεί αναξιόπιστοι. Δεν μπορεί ο πολίτης να γνωρίζει ποιες είναι οι πολιτικές τους προθέσεις όσον αφορά στο Κυπριακό. Μας αποκάλυψε ο κύριος Μιχαήλ ότι είχαν ευσεποθισμό, λέει, να δουν έναν καλό ακεντζή στο Κράσ Μοντάνα.
από πότε η πολιτική στηρίζεται στον ευσεποθισμό. Ζούσαν μία πλάνη για το πώς θα διαχειριστούν το Κυπριακό και πλέον έχουμε αυτό αποτέλεσμα ότι με μεγάλη ανικανότητα διαχειρίστηκαν τις συνομιλίες με αποτέλεσμα να έχουμε στο τραπέζι την εκπεριτροπής προεδρία τις τέσσερις ελευθερίες, τα δικαιώματα των χρηστών και την αριθμητική ισότητα και εξακολουθούν δυστυχώς να πολλούν για προεκλογικούς λόγους φρούδες ελπίδες ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να ξανακληθούν από το Γενικό Γραμματέα για να συνεχίσουν τις συνομιλίες. Ο κυπριακός λαός πρέπει να γνωρίζει. Αυτή η διαδικασία έχει πεθάνει. Δεν υπάρχει περίπτωση με τα δεδομένα τα σημερινά να συνεχιστεί οποιαδήποτε προσπάθεια για επίλυση του κυπριακού προβλήματος. Ο κύριος Μιχαήλ έχει αναφέρει ότι η κοινή γνώμη και η διεθνής κοινότητα επιρρύπτει αναμφίβολα, όπως ανέφερε, την ευθύνη στην Τουρκία. Η διεθνής κοινότητα θα ακούσει τι έχει να πει ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος επικρότησε τη στάση των εγκυτριών δυνάμεων και της Τουρκίας και ρίχνει ουσιαστικά τις ευθύνες στην μη βούληση των Κυπρίων. Θεωρώ ότι πρέπει να γίνουν κάποιες αυτοπαραδοχές από το κυβερνητικό στρατόπεδο. Δεν μπορούν πλέον να ξεγελούν τον κόσμο. Χειρίστηκαν το Κυπριακό με επιπολαιότητα. Ο Θεός που βοήθησε και δεν καταλήξαμε σε μια ενδιάμεση συμφωνία με τα όσα έχουν παραχωρηθεί. Και θεωρώ ότι γλιτώσαμε και αυτήν τη φορά από τον πλήρη έλεγχο της Τουρκίας. Να πούμε ότι μας έμεινε η πενταμερής διάσκεψη, το οποίο ήταν ένα τουρκικό αίτημα από το 1964. Μας έχουν μείνει όλες οι παραχωρήσεις της προτελευταίας μέρας του Κρανς Μοντάνα και μας έχει μείνει και η αναξιοπιστία του Προέδρου, η οποία αναξιοπιστία θεωρώ ότι είναι πλέον δεδομένη και για τη διεθνή κοινότητα. Δεν θεωρώ ότι εμπιστεύεται πλέον κάποιος τον νυν Πρόεδρο για να είναι είτε συνομιλητής του είτε ως συμβαλλόμενο μέρος σε μια συμφωνία επί του Κυπριακού. Αυτό που λέτε και εσείς και ο κύριος Νικηταράς είναι βαρετή κουβέντα. Αλλά θέλω να γίνει η συζήτηση και ο διάλογος μεταξύ σας των τριών. Από την άποψη δηλαδή ότι ο κύριος Αναστασιάδης θεωρείται επικίνδυνος εθνικά. Αυτό είπατε και οι δύο, έτσι. Να απαντήσει πρώτα ο κύριος Μιχαήλ. Να μου επιτρέπετε, ναι, νομίζω ότι έχω αρκετά σημεία να απαντήσω. Να ξεκινήσω. Μόνο να μην με ακρηγορούμε, διότι στέλνουν και ερωτήσεις ο κόσμος. Ωραία, ναι, ναι, όχι, πολύ επιγραμματικά. Να ξεκινήσω από τον κύριο Δωράτη, ο οποίος έχει αναφερθεί σε ευσεβοποθισμό σε ό,τι αφορά τη στάση που περιμέναμε να έχει ο κύριος Ακιντζή. Κανένας ευσεβοποθισμός, κύριε Δωράτη. Να θυμίσουμε ότι στο Κρανς Μοντάνα φτάσαμε για ένα συγκεκριμένο λόγο. Φτάσαμε γιατί σε όλα τα υπόλοιπα ζητήματα είχε επιτευχθεί μια πολύ σημαντική πρόοδος. Εάν δεν επιτυχάνονταν αυτή η πρόοδος, δεν θα φτάναμε ούτε στο Κρανς Μοντάνα. Και ο κύριος Ακιντζή ήταν αυτός ο οποίος συνέβαλε στο να υπάρξει πρόοδος σε όλα αυτά τα ζητήματα, γιατί με αυτόν ακριβώς συνομιλούσαμε. Άρα αυτόν αναμέναμε να δούμε και στο Κρανς Μοντάνα. Συνεχίζεται τον ευσεβοθισμό. Δυστυχώς. Εντάξει, αν είναι γι' αυτό για εσάς είναι ευσεβοθισμός, για εμάς είναι πολιτική, κύριε Δωράτη. Εν πάση περιπτώσει, αυτόν αναμέναμε να δούμε, σας απαντώ. Αυτόν αναμέναμε να δούμε στο Κρανς Μοντάνα. Δυστυχώς η παρουσία του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών επισκίασε πλήρως την παρουσία του κύριου Ακιντζή και φτάσαμε στα αποτελέσματα που φτάσαμε. Κύριε Μιχαήλ, ότι θα επισκιαζόταν ο κύριος Ακιντζή. Από πού να το γνωρίζουμε, έχουμε επαφές με την ηγεσία και γνωρίζουμε τι ακριβώς είναι μεταξύ τους. Είναι πρόσωπος κατοχικού μορφώματος, είναι μια υποτελής διοίκηση. Με αυτό συζητούμε όμως, κύριε Νικηταρά. Εσείς και εν πάση περιπτώσει, εσείς αύριο αν εκλεγείτε, δηλαδή με ποιο θα συζητάτε. Θα σας πούμε με την νέα στρατηγική. Θα έρθουμε και στην νέα στρατηγική. Να έρθει. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά την αναφορά για την ευθύνη της Τουρκίας του κυρίου Δωράτη, να θυμίσουμε ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει επαφές
Είχε και συνεχίζει να έχει επαφές με ξένους ηγέτες, κυρίως ευρωπαϊκών κρατών, ακριβώς για να τους ενημερώσει για αυτά τα οποία τιμήθησαν και για το ποιο πραγματικά ευθύνεται για το ναυάγιο στο κράνο Μοντανά. Παρακολουθούμε την ίδια ώρα την Τουρκία, τη συμπεριφορά της και απέναντι στη Γερμανία και απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τελευταίως με όλες τις ενέργειες, τις προκλητικές τις οποίες προβαίνει. Με όλους και με όλα. Πρέπει να είναι κάποιος, να εθελοτυφλεί κάποιος για να μην αντιληφθεί ότι η Τουρκία δεν έχει την ευθύνη για το που καταντήσαμε εδώ πέρα. Από εκεί και πέρα. Παίρνει τα εύσημα. Αναφορές... Για το Κυπριακό μόνο παίρνει τα εύσημα. Στα άλλα όλα τις καταλογίζουν ευθύνες. Στο Κυπριακό παίρνει τα εύσημα λόγω των δικών σας χειρισμών. Κανέναν εύσημο δεν παίρνει, κύριε Δωράτη. Επαναλαμβάνω, ο Γενικός Γραμματέας στην έκθεση του έχει καταγράψει τη σημαντική συνεισφορά όλων για να φτάσουμε μέχρι εκεί που φτάσαμε. Αλλά καταγράφουμε και λόγια του οποίου δεν καταλήξαμε. Δεν μιλώ για την Τουρκία, κύριε. Όλων είπε. Δεν μιλώ για την Τουρκία, μιλώ για την τουρκοκυπριακή πλευρά. Και επαναλαμβάνω ότι η ευθύνη για την κατάληξη, η ευθύνη για το ναυάγιο βαραίνει αποκλειστικά την Τουρκία. Θα ήταν ευχής έργο να επιρριπτόταν η ευθύνη, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι για διπλωματικούς σκοπούς δεν μπορεί ο Γενικός Γραμματέας να το κάνει αυτό. Δεν χάσαμε απολύτως τίποτα. Ίσα-ίσα που κερδίσαμε το πλαίσιο Γκουτέρες, το οποίο για πρώτη φορά αναφέρεται. Κερδίσαμε τις υποχωρήσεις σας, κύριε Μιχάλη. Θα έρθω και στις υποχωρήσεις. Εσείς ο ίδιος αντιλαμβάνεστε την εκπαίδευση των ολοκληρώσεων, θα έρθω και στις υποχωρήσεις. Για πρώτη φορά λοιπόν, Γενικός Γραμματέας, επαναλαμβάνω, αναφέρεται ξεκάθαρα σε ένα φυσιολογικό κράτος. Και να έρθω και στις υποχωρήσεις τις οποίες αναφέρεται. Μιλάτε ότι θα ξεκινήσει η διαδικασία, αν ξεκινήσει από τις υποχωρήσεις του κ. Αναστασιάδη. Μιλάτε ότι έχει κάνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας παραχωρήσεις κλπ. Χωρίς να πάρουν οποιοδήποτε αντάλλαγμα. Και ναι, τις έχει αποσύρει ακριβώς γιατί αυτά τα οποία, οι προτάσεις οι οποίες είχε κάνει γραπτός ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ήταν υπό την προϋπόθεση ότι η Τουρκία θα αναλάμβανε την ευθύνη στο κομμάτι της ασφάλειας και των εγγυήσεων. Δεν το έπραξε η Τουρκία. Καμία από τις προτάσεις του Πρόεδρου Αναστασιάδη δεν ισχύουν και πρέπει να σταματήσει αυτό το πράγμα. Δεν καταγράφεται στην έκθεση. Στην έκθεση δεν καταγράφεται. Το πιο επίσημο έγγραφο των Ηνωμένων Εθνών. Είναι απόλυτα ξεκάθαρα και δεδηλωμένα και από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δηλαδή θα αλλάξει ρότα. Αφού δεν πιστεύω είναι τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Τι εννοείται θα αλλάξει ρότα. Δηλαδή την επόμενη φορά που θα πάνε στις διαπραγματεύσεις, αν εκλεγεί ο κ. Αναστασιάδη, θα ξυπέξει. Αυτό μας δεν αντιλαμβάνομαι τι ακριβώς θέλετε. Εσείς μας λέτε ότι δεν θα τα βάλει στο τραπέζι. Εάν η Τουρκία έχει την βούληση να έρθει και να συζητήσει και να συμφωνήσει και να επιστοχωρήσει στο μεγάλο ζήτημα που μας αφορά την ασφάλεια και τις εγγυήσεις, τότε ναι, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα επαναφέρει τις όποιες προτάσεις θεωρεί ότι θα είναι προς το συμφέρον του λαού. Θα επαναφέρει τα βέτα των Τουρκοκυπρίων. Θα επαναφέρει τα πολλά βέτα των Τουρκοκυπρίων. Θα επαναφέρει ότι το δικαίωμα του πρόσφυγα, του Ελληνοκύπριου πρόσφυγα, να έχει πρόσβαση στην περιουσία του θα καταληφθεί. Θα επαναφέρει. Αυτά αναφέρουν οι προτάσεις του Προεδρού Αναστασιάδη, κύριε Μικηταρά. Βέβαια. Αυτά αναφέρουν. Δείτε την έκθεση Κουτέρες. Ξαναδιαβάστε τότε τις προτάσεις του Προεδρού Αναστασιάδη. Είναι στη διάθεσή σας. Μέσα στην έκθεση Κουτέρες, από αυτά διαβάζω. Αμφισβητείτε την έκθεση. Όχι, δεν αμφισβητώ την έκθεση. Τότε. Απλά παρεμηνεύετε τις προτάσεις του Προεδρού Αναστασιάδη. Τι παρεμηνεύω. Θεωρεί ο Γενικός Γραμματέας ότι υπάρχει κεκτημένο της διαδικασίας, το οποίο δεν πρέπει να χαθεί. Τι εννοεί αυτό. Και ποιο είναι το κεκτημένο της διαδικασίας. Κατέγραψε τις παραχωρήσεις του κύριου Αναστασιάδη. Μάλιστα. Και θα τις βρίσκουμε μπροστά μας εσάι. Θα συνεχιστεί η διαδικασία των συνομιλιών όμως, λέει. Αυτό είναι το κεκτημένο, κύριε. Έτσι. Το κεκτημένο είναι το ίδιο το πλαίσιο που ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας έχει θέσει και όχι προτάσεις Αναστασιάδη και όχι μία αποδοχή της Τουρκίας να συζητήσει επί της ουσίας το ζήτημα της ασφάλειας του Τενγκίσου. Δηλαδή, ο κύριος Αναστασιάδης. Άρα συμφωνείτε ότι θα πάτε σε ένα νέο Γκραν Μοντανά με μια πενταμερής διάσκεψη. Θα ήταν ευχής έργο αν καταφέρουμε να ξαναπάμε, ναι. Σε οποιοδήποτε κράμα Μοντανά νοουμένου ότι η Τουρκία θα έρθει αυτή τη φορά με βούληση και έτοιμη να συζητήσει. Ξανά σε πλάνη είστε. Είστε σε πλάνη ξανά. Και σε ευσεβοθισμούς. Ο λαός νομίζει ότι είναι σε πλάνη, κυρία Δωράτη. Μάλιστα. Νομίζω ότι δόθηκε η. Να ολοκληρώσετε, κύριε Μιχαήλ. Έχω ολοκληρώσει. Τώρα, τι θα έπρατε διαφορετικά, κύριε. Ο Νικόλας Παπαδόπουλος, εάν ήταν στη θέση του Νίκο Αναστασιάδη στο κράμα Μοντανά και ποια η νέα στρατηγική. Του Νικόλα Παπαδόπουλου, υποψηφίου Προέδρου. Θα έσαιρνε την Κυπριακή Δημοκρατία στον Γκραν Μοντανά για να την υποβαθμίσει σε διοίκηση. Αν τον καλούσε ο Γενικός Γραμματέας, έλα, θα κάνουμε συνομιλίες στη Νέα Υόρκη και μετά θα πάμε σε θέρετρο, θα έλεγε όχι. Ναι, θα έλεγε όχι γιατί σε διεθνείς διασκέψεις, ο διεθνολόγος μας το ξέρει καλύτερα από όλους, συμμετέχουν υποκείμενα του διεθνούς δικαίου. Η τουρκοκυπριακή κοινότητα, το μόρφωμα όπως ονομάζεται, όπως μπορούμε να το πούμε, δεν είναι καμία οντότητα ως διεθνής οντότητα.
είναι ένα πράγμα, ένα μόρφωμα. Από εκεί και πέρα, εμείς αυτό που λέμε είναι ότι αν θέλουν να πάμε σε διεθνή διάσκεψη, δεν χρειάζεται μόνο να υπάρξει η παρουσία του Γενικού Γραμματέα, αλλά η συμβολή και η αρρωγή και η άμεση διευθέτηση συμφωνίας μεταξύ των μονίμων μελών, των πέντε μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας. Εκεί θα πάρθουν οι λύσεις. Όχι στους εντολοδόχους ή στους υπηρεσιακούς, όπως ήταν ο κύριος Άιντα και κάποιοι άλλοι, οι οποίοι ήταν και οι συνδιαμορφωτές τελικά αυτής της έκθεσης. Υποβάστε μια ανωκαλού τελεία. Σημειώστε, θα συνεχίσουμε και θα απαντήσει ο κύριος Νικηταράς και ο κύριος Δωράτης. Ευχαριστώ το σκηνοθέτη που με υπενθύμησε. Έχει 10 λεπτά που περιμένουν κάποιοι τηλεθεατές. Είπα τους να βγουν γλύωρα, αλλά ξεχάσαμε τους. Ο κύριος Ιάσονας, σύντομα παρακαλώ απαντές. Κύριε Ιάσονα, καλησπέρα. Ναι, σας χαιρετώ όλους. Γεια σας. Θέλω να πω κάτι, ότι ο απερχόμενος πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης ό,τι έσπηρε θερίζει. Τώρα βρήκε με άλλον ψευστο επιχείρημα. Θυμάστε τι μας έλεγαν πριν ξεκινήσουν οι συνομιλίες. Μένω λίγο ότι θα επιρρύψουν ευθύνες στην Τουρκία και θα δακτυλοδείξουν την Τουρκία και ούτω καθεξής. Όλα αυτά είναι πούρνες, κύριε Λοΐζου. Ψευστο επιχείρημα είναι αυτό. Μες. Και μας κοροϊδεύετε. Ευχαριστούμε, κύριε Ιάσονα. Ευχαριστούμε, κύριε Ιάσονα. Μου δώσατε το στίγμα σας, κάνατε και την ερώτησή σας. Πάμε Λάρνακα στην κυρία Γιάννα. Κυρία Γιάννα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ακούω με έκπληξη του δύο του Ιουδίκο και τη ΕΔΕΚ να λένε για την αναξιοπιστία του Προέδρου. Τη στιγμή που προχτές τον Αλφα, ο Νικόλας Παπαδόπουλος με άνεση, είπε ένα μεγάλο ψέμα. Ότι ψήφισε Αναστασιάδη το 2013. Το SMS που έστελε στους υπουργούς του, τους χαρακτήριζε κηδαίους έως ότι επολεμούν τον ΝΑΣ. Ποιος έστελε το μήνυμα, δεν άκουσα. Ναι, στο SMS θεωρώ έχουν ξενώσει κηδαίο εσείς υπουργοί του Τάσου να καπηλεύεστε το όνομα του Τάσου για να βγάλετε τον άνθρωπο που έβρισε και πολέμησε τον Τάσο πρόεδρο. Και μας λέει με άνεση ψέματα ότι ψήφισε Αναστασιάδη. Τέτοιον άνθρωπο θέλουμε να μιλούν, να του μιλούν ότι είναι αξιόπιστος. Ποια είναι η αξιοπιστία αυτού του ανθρώπου όταν μιλάμε άνεση στο μέσα μαζικής ενημέρωσης για ψέματα. Σε ποιον αναφέρεστε? Θέλω να μου σχολιάσουν ακόμα ένα λεπτό. Σε ποιον αναφέρεστε, κυρία Άννα, για να ξέρω. Στον Νικόλα Παπαδόπουλο. Ήταν στον Άρθρο. Εδώ θα τα απαντήσω. Τον ερωτήσαν ποιον ψήφισε το 2013 και είπε τον Αναστασιάδη. Ενώ εργαζόταν για την υποψηφιότητα Λιλίκα και υπάρχει το SMS του, αν θέλετε να σα το ξαναδιαβάσω. Το οποίο έστελνε στους υπουργούς οι οποίοι ψήφισαν τον Αναστασιάδη. Διαβάστε το SMS πώς τη λέει ο Νικόλας. Μάλιστα. Ολοκληρώστε, κυρία Άννα. Και θέλω να μου το σχολιάσουν όμως. Ας το σχολιάσουν, βέβαια. Και θέλω να μου σχολιάσουν και το γεγονός ότι ο Τάσος έφερε το δημοψήφισμα στους Κύπριους και με την προϋπόθεση ότι θα ψήφιζαν και οι έπικοι. Οι έπικοι. Θέλω να μου το σχολιάσουν. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Ευχαριστούμε, κυρία Άννα. Πάμε Λευκοσία στον κύριο Γιώργο. Κύριε Γιώργο, καλησπέρα. Κύριε Γιώργο, μου χαμήλωσε την τηλεόραση σου και υπέβαλε την ερώτησή σου. Σε παρακαλώ. Καλησπέρα, κύριε Ζούγκλη. Καλησπέρα. Προς τον κύριο του συναγερμού, δεν έχει το ΑΚΕΤ καμία, αλλά απευθύνομαι και προς την ηγεσία του ΑΚΕΤ. Όχι, μόνο στους παρόντες να απευθύνεται την ερώτηση. Του ΑΚΕΤ και του ΙΣΥ, για να σταματήσουν να προσπαθούν να μας δικαιολογήσουν τα δικαιολόγητα με ψευδοεπιχειρήματα. Πρέπει να γίνει ένα δημοψήφισμα. Και χαρά την τους το 30%, δηλαδή αν δώσει τους 30% να συνεχίσουν την πολιτική που ασκούν. Αν ο λαός με 70% να απορρίψει την πολιτική που κάνουν, ελπίζω ότι οι εσείς τους συναγερμούς και του ΑΚΕΤ θα πάνε στα σπίτια τους. Ένα σχόλιο που τον κύριο του συναγερμού αφού ανοίξει το ΑΚΕΤ. Ο κύριος Μιχαήλ, μάλιστα. Ευχαριστούμε, κύριε Γιώργο, και κλείνουμε την τετράδα μας με τον κύριο Σοφοκλή, επίσης από Λευκοσία. Κύριε Σοφοκλή, καλησπέρα, σας ακούμε. Όχι, κύριε Σούγλη, από την εγκόμηνα μου γόστου. Α, ωραία. Και μένει, και με τα δύο νέα γράμματα θα γραφτεί στην ιστορία η διακυβέρνηση των πρώην καινή κυβερνώντων.
του Οδυσσέα της Τρίας του έβαλαν ματωγιάλια οι σημερινοί κυβερνώντες. Και βλέπεις τι προχωρούν και τι λέει καθημερινά. Εγώ θέλω να τους ρωτήσω τον εκπρόσωπο του Οδυσσή, τον κύριο το Μιχαήλ. Σωμάρι μου και αδώσω ποιος θα κυβερνήσει τον τόπο. Ποιος το είπε, γνωρίζεις. Και παρακαλώ, είσαι της δεξιάς. Μα ένα ακούεσαι, κύριε Σοβοκλή, έχει διακοπές. Να απαντάτε. Αν έρχεστε στα κανάλια να απαντάτε στην εθεατή. Λοιπόν, κάμε μια ερώτηση τώρα, κύριε Σοβοκλή, διότι ένα ακούσαμε τι είπες. Το τομάρι μου και αδώσω. Ποιος θα κυβερνήσει τον τόπο. Μάλιστα. Ευχαριστούμε, κύριε Σοβοκλή. Λοιπόν, κάποια γραπτά, κύριος Μάριος Αγγελή. Στον κύριο Δωράτη και Νικηταρά, τα κομμάτα τους θα πάρουν τους Κερινιώτες και τους κατοίκους της επαρχίας Αμαχώς τους στα σπίτια τους. Ερώτηση. Από τον κύριο Μάριο Αγγελή. Ο κύριος Γιώργος Κυριάκου. Κάποιοι καλεσμένοι δυστυχώς προσπαθούν να τετραγωνίσουν τον κύκλο. Είναι ποτέ δυνατόν να καθίσουν σε συνομιλίες οι Τούρκοι, να μειώσουν τις απαιτήσεις τους ή να συμβιβαστούν προς όφελός μας, όσο και το Γενικό Γραμματεία του ΟΗΕ, είναι απλά ένας υπάλληλος μια άδεια εργασίας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ας ξυπνήσουμε επιτέλους και αφού δούμε την αλήθεια, να ενεργήσουμε αναλόγως, λέει ο κύριος Γιώργος Κυριάκου. Το λοιπόν, μένει ανοιχτό το κεφάλαιο της νέας στρατηγικής, κύριε Νικηταρά. Απαντήστε όμως στους τηλεθεατές μας. Νομίζω ότι από πλευράς δικές μου το μόνο... Αφού είχατε τον λόγο και σας τον αφαίρεσα, το μόνο διότι... που αφορά τον Νικόλα Παπαδόπουλο ή το Δημοκρατικό Κόμμα είναι από την κυρία Νάννα, η οποία έθεσε το θέμα ότι έγινε παραδοχή από τον Νικόλα Παπαδόπουλο ότι ψήφισε το 2013 Νίκο Αναστασιάδη. Εγώ προσωπικά εκείνο το βράδυ, στην εκτελεστικό γραφείο που πάρθηκε η απόφαση, ο Νικόλας Παπαδόπουλος μπροστά στα αυτιά μου είπε ότι αν και διαφωνώ συνεταξάμι με την απόφαση της πλειοψηφίας και θα στηρίξουμε την υποψηφιότητα. Τώρα, τι έγινε σε προσωπικά επίπεδα κανείς δεν μπορεί να ξέρει. Εγώ λέω αυτό που έχω ακούσει μπροστά στα μάτια μου, τον έχω δει που το έχει πει. Μιλάμε για τη δεύτερη Κυριακή μας. Ναι, εννοεί. Λοιπόν, τώρα, αν θα ψήφιζαν και οι έπικοι, εγώ πρώτη φορά το ακούω. Δεν ξέρω τι εννοώ σε κυρία Άννα. Κανείς μας δεν... όλοι γνωρίζουμε ότι κάτι τέτοιο δεν... Ο τελευταίος Κροατής είχε μιλήσει ότι αν ο κύριος Νικόλας Παπαδόπουλος θα φέρει λύση που θα στείλει τους Κερινιώτες στα σπίτια τους και τους αμοχωστιανούς. Αυτό ευελπιστούμε. Γι' αυτό θα παλέψουμε. Θεωρώ ότι η προσέγγιση του υποψήφιου Προέδρου της Δημοκρατίας, του Νικόλα Παπαδόπουλου, όσον αφορά τον Κυπριακό, είναι πολύ πιο κοντά σε εμάς τους Κερινιώτες και εσάς τους Αμοχωστιανούς, στο να βρεθεί μια λύση που να είναι πιο ικανοποιητική. Δεν λέω ότι μπορεί να κάνει τα πάντα από ο κ. Νικόλας Παπαδόπουλος, αλλά σας υποσχόμεθα ότι θα παλέψουμε για τα πάντα. Αυτό είναι το σημαντικό. Και από τον κύριο Δωράτη να απαντήσει, διότι ο κύριος Αγγελή ρωτούσε και εσάς επί του ιδίου θέματος. Και μετά να απαντήσει ο κύριος Μιχαήλ. Να μου επιτρέψετε να. Ναι. Εάν οι υποστηριχτές του Νίκου Αναστασιάδη το θεωρούν αξιόπιστο μετά τα τόσα δεσμεύομαι τα οποία έχουν καταντήσει και ανέκδοτο, θεωρώ ότι αν θεωρούν ότι πρέπει να βρουν κάποιους άλλους να βγάλουν αναξιόπιστους, είναι δικαίωμα τους. Θεωρώ ότι ο κύριος Αναστασιάδης θα καταταχθεί στους πιο αναξιόπιστους πολιτικούς που έχουν περάσει από αυτόν τον τόπο. Όσον αφορά στους Κερινιώτες, εάν λάβουμε υπόψη τον χάρτη με τον οποίο γίνονται οι συνομιλίες, δηλαδή τι θα παραχωρηθεί σε κάθε πλευρά, μαζί με την αποδοχή του δικαιώματος των χρηστών, οι Κερινιώτες σε καμία περίπτωση με τη φιλοσοφία του Δημοκρατικού Συναγερμού και του ΑΚΕΛ δεν θα δουν ποτέ την απελευθέρωση της δικής τους της πόλης. Γι' αυτό εμείς στηρίζουμε το ενιαίο κράτος όπου ο καθένας απολαμβάνει τα ιδιοκτησιακά του δικαιώματα χωρίς να δικαιούται κάποιος άλλος ο οποίος τώρα καταχράζεται αυτή την περιουσία να μένει
στο κάθε σπίτι. Θεωρώ ότι υπάρχει κάποια οργή από τους τηλεθεατές. Υπάρχει ένα αίσθημα ότι τους έχουν ξεγελάσει. Έρθεν και έρθεν όμως. Ναι, ναι. Εντάξει. Και θεωρώ ότι αυτή η οργή θα μεταφραστεί στις κάλπες και αυτοί οι οποίοι για 4,5 χρόνια προσπαθούσαν να πουλήσουν ελπίδες στον κυπριακό λαό, εκ του αποτελέσματος και στο Grand Montana, έχουν απογοητεύσει τον κυπριακό λαό και ο κυπριακός λαός θα τους τιμωρήσει την πρώτη Κυριακή των εκλογών. Μάλιστα, κύριε Μιχαήλ, απαντήστε και εσείς στους τηλεθεατές τα ερωτήματα. Ναι. Θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επανέλθω για να συνεχίσουμε το θέμα νέας στρατηγικής και αμέσως μετά τι θα γίνει με τα δάνεια του κόσμου. Mm-hmm. Ίσως το πιο φλεγό θέμα. Ναι, πάει παρά 20, δεν θα προλάβουμε στο τέλος. Κύριε Μιχαήλ. Να ξεκινήσω από το ερώτημα του κύριου Ιάσονα σχετικά με την δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας ότι πρέπει να επιρριφθούν ευθύνες στην Τουρκία. Και ακούμε συνέχεια για τον αναξιόπιστο τον κύριο Αναστασιάδη. Κύριε Σουγλή, ξέρετε ότι εδώ και 2 χρόνια η Ισλαμική Διάσκεψη δεν έχει βγάλει ψήφισμα υπέρ της Τουρκίας με τις δικές μας παρεμβάσεις. Δεν είναι ο κύριος Αναστασιάδης που έχει φέρει. Με τις δικές μας παρεμβάσεις, βεβαίως. Σε Αιγύπτου, ναι. Πώς ακριβώς έχει αποφασίσει να το αποκαλύψει. Αφήστε με να ολοκληρώσω, δεν σας διακόψα, κύριε. Απολογούμε. Να απαντήσει στους τηλεθεατές. Δεν είναι ο κύριος Αναστασιάδης και η κυβέρνηση αυτή που έχει φέρει όλους αυτούς τους κολοσσούς οι οποίοι συνεπικουρούνται από τις χώρες τις οποίες προέρχονται τα μεγαλοθύρια στην Κυπριακή ΑΟΣ και δημιουργεί τις τριμερείς και τετραμερείς συμμαχίες με Ελλάδα, Ισραήλ, Αίγυπτο και στην περιοχή προσπαθεί να δημιουργήσει μια συμμαχία. Όλα αυτά, όλες αυτές οι συνεργασίες, όλες αυτές οι στρατηγικές συμμαχίες είναι αυτά που θα δημιουργήσουν κόστος στην Τουρκία. Και όχι με φάνταστες λύσεις και φάνταστες νέες στρατηγικές όπως κάποιοι διατείνονται. Σε ό,τι αφορά τώρα στο ερώτημα του κυρίου Γιώργου για το δημοψήφισμα που θα πρέπει να γίνει για να αποφανθεί ο λαός το ποια λύση θέλουμε. Κύριε Γιώργο, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας τον ψήφισε αυτός ο λαός. Και αυτός ο λαός ψήφισε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας γιατί είχε συγκεκριμένες θέσεις και συγκεκριμένο σχέδιο για την επίλυση του κυπριακού προβλήματος και αυτά ακριβώς ακολούθησε. Εάν ο κυπριακός λαός θέλει να διαφοροποιήσει τη στάση του, εδώ είναι το πεδίο δόξης λαμπρό, οι εκλογές είναι μπροστά, θα κριθούν όλοι και το ίδιο και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Τώρα στο ερώτημα του κυρίου Σοφοκλή για το ποιοι θα κυβερνήσουν, εμείς θέλουμε να κυβερνήσουμε και τα παιδιά μας και τα παιδιά των παιδιών μας. Αλλά σε έναν επανενωμένο τόπο, σε έναν τόπο που δεν θα έχει τα εκτρώματα του στρατού κατοχής, που δεν θα έχει εγγυήσεις, που δεν θα έχει επεμβατικά δικαιώματα και όλα αυτά τα οποία μας έχουν φέρει στο σημερινό. Στη σημερινή κατάσταση. Ο κύριος Αντώνης Χαραλάμπους μας στέλνει εδώ, συνομιλεί, λέει, κάτω από τη σημαία του Κυπριακού κράτους. Ο Ακιντζή, εφόσον εκλέγεται από τους επίκους, να βάζει τη σημαία της Τουρκίας. Να λέγονται όλα με το όνομά τους. Τουρκοκύπριος αντιπρόσωπος θα υπάρχει αν εκλεγεί από τους εγγεγραμμένους Τουρκοκύπριους. Αντώνης Χαραλάμπους, Λεμεσός. Στο σχολιάζεται. Σε ένα ομόσπονδο κράτος. Ότι κατήντησε και ήταν φυσικά, ναι, κάθε φερέφωνο της. Προφανώς. Αυτό είναι γεγονός. Είναι γεγονός και η δημογραφική αλλίωση που παρακολουθούμε στα κατεπόμενα. Είναι γι' αυτό και εμείς όμως με μια στρατηγική που λέμε ότι τουλάχιστον στο πλαίσιο της λύσης να υπάρχει στο πρώτο άρθρο ρητά της συμφωνίας ότι θα είναι μεταξέλιξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δεν συζητούμε για οτιδήποτε άλλο, κύριε Νικηταρά. Τι δεν συζητείτε? Δεν συζητούμε για οτιδήποτε άλλο παρά μετεξέλιξη της υπάρχουσας Κυπριακής Δημοκρατίας. Η οποία θα παραμείνει μέρος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, θα παραμείνει μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αν δεν ήταν μετεξέλιξη, όλα αυτά δεν θα ίσχυαν. Δηλαδή το έχετε βάλει επιτακτικά κάτω? Δεν το έχουμε δει εμείς πουθενά. Σε όλους είναι ξεκάθαρο, δεν αντιλαμβάνομαι γιατί σε εσάς δεν είναι. Σε όλους, σε ποιους? Βεβαίως, σε όλους. Δεν το έχουμε δει στις αυτό στις... είναι το πλαίσιο το οποίο συζητούμε στο τραπεζικό για πραγματές. Αν εσείς δεν το έχετε δει, λυπάμαι. Συνεχίζουμε σε λίγο τη συζήτηση αυτή. Περνάμε σε μηνύματα, σε πολύ λίγο και πάλι μαζί. Η αλήθεια και η επιστροφή στο στούντιο και την εκπομπή μας, αγαπητοί τηλεθεατές. Εδώ μιλάμε με τον κύριο Λοΐζο Μιχαήλ, εκ μέρους του ΔΣΥ, τον κύριο Ανδρέα Νικηταρά, εκ μέρους του ΔΥΚΟ και τον κύριο Λεύκιο Δωράτη, εκ μέρους της ΕΔΕΚ.
είχαμε ανοίξει και συνεχίζουμε τη συζήτηση του κεφαλαίου «Νέα στρατηγική». Οπότε, κύριε Νικηταρά, έχετε τον λόγο για να συνεχίσετε από αυτού που σας... Ναι, αυτό που λέγαμε, κύριε Σούκλη, είναι ότι η νέα στρατηγική καταρχήν είναι πολύ σχηδής και πολύ διάσταλη. Δεν έχει κεφάλαια τα οποία είναι πρώτο, δεύτερο και τρίτο. Καταρχήν, σημαντικό στοιχείο είναι ότι θα καταργήσουμε τις απαράδεκτες υποχωρήσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας, αλλά και τον κύριο Χριστόφια, που είναι μια συνεχόμενη διαδικασία. Τα γενναιόδωρες προσφορές, τα παραμονή των επίκων, όλων των επίκων, τις μόνιμες παρεκκλήσεις από το κεκτημένο, το απορριφθέν δικαίωμα στους πρόσφυγες να διεκδικήσουν τις περιουσίες τους, τις τέσσερις ελευθερίες τους Τούρκους υπηκούς, οι οποίοι αντιλαμβάνεστε αν οι Τούρκοι υπήκοοι έρθουν στην Κύπρο και θα έχουν δικαίωμα απόλυτης ελευθερίας, αντιλαμβάνεστε θα γίνει στον κοινωνικό ιστό της Κύπρου και στην οικονομία, στο επιχειρήν και σε όλα. Απομένως όλα αυτά θα, με το δίκαιο του ο νέος πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Νικόλας Παπαδόπουλος, όλα αυτά θα μπορεί να τα απαλείψει, γιατί θα είναι ο νέος πρόεδρος που του έδωσε ο κόσμος τη δύναμη να τα κάνει αυτά. Από εκεί και πέρα, ο σκοπός μας και ο στόχος μας είναι ξεκάθαρος. Θέλουμε να δημιουργήσουμε, δεν είναι εύκολο, αλλά πρέπει να το κάνουμε, κόστος στην Τουρκία. Είτε διπλωματικό, είτε πολιτικό, είτε οικονομικό κόστος. Αυτή τη στιγμή, κύριε Σούγλη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν διάφορες συζητήσεις και η μέγιστη συζήτηση που αφορά την πρόοδο της Τουρκίας είναι το σημείο που είναι η αναβάθμιση της τελωνιακής ένωσης Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βλέπουμε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι απούσα στο να επιβάλλει και να υποβάλλει τις δικές μας θέσεις όσον αφορά την τελωνιακή ένωση για την αναβάθμιση της. Δεν έχουμε θέση μπροστά, δεν έχουμε βγει μπροστά να διεκδικήσουμε την αναγνώριση της Κυπριακής Δημοκρατίας όσον αφορά το FIR, όσον αφορά το εμπάρκο για τα λιμάνια που δημιουργούν πρόσθετο κόστος στις κυπριακές εταιρείες, στο κυπριακό νεολόγιο, τα οποία όλα αυτά θα έπρεπε να δημιουργήσουν και οικονομικό κόστος στην Τουρκία. Γιατί μια κυπριακή εταιρεία, είτε με τις αερομεταφορές είτε από τα λιμάνια, θα πρέπει να κάνει διαφορετικές αποστάσεις για να στείλει εμπορεύματα. Και μιλάμε κυπριακή εταιρεία, μπορεί να είναι και ευρωπαϊκή, αλλά γραμμένη ως έδρα στην Κύπρο. Άρα δημιουργεί πρόσθετο κόστος. Και η Τουρκία ανταυτού μας δημιουργεί το εμπάρκο, το οποίο εμείς έχουμε πρόσθετο κόστος. Επομένως, θα πρέπει να δημιουργήσουμε εκείνο το κόστος στην Τουρκία, το οποίο θα μπορέσει να θα τη φέρει πιο κοντά προς τη λύση του Κυπριακού. Και πιο συγκεκριμένα, πρέπει να γνωρίζουμε όλοι ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή χρειάζεται την ψήφο μας. Για την αναβάθμιση της τελωνιακής ένωσης χρειάζεται ομοφωνία. Δεν βλέπουμε την Κυπριακή Δημοκρατία να έχει τέτοια βούληση, και ανταυτού κρύβεται πίσω από τη Γερμανία, η οποία για τους δικούς της σκοπούς, που ουσιαστικά αφορά τις οδικές μεταφορές προϊόντων, δεν αποδέχεται την αναβάθμιση της Τουρκίας υπό αυτό το καθεστώς. Αλλά πώς θα προβάλλουμε εμείς το πρόβλημά μας, ότι η Τουρκία δεν αναγνωρίζει και δεν εφαρμόζει ουσιαστικά το πρωτόκολλο της Άγκυρας όσον αφορά τις δεσμεύσεις της? Ξεκαθαρίστε μας λίγο το πλαίσιο λύσης. Mm-hmm. Θέλουμε ζωνική δικοινωτική ομοσπονδία, ομοσπονδία με σωστόν περιεχόμενο. Το περίγραμμα της λύσης, ο τίτλος, δεν είναι αυτό που μας ενδιαφέρει τόσο πολύ, παρά η ουσία. Δηλαδή θέλουμε μια Κύπρο η οποία να είναι επανενωμένη, να είναι συμβατή με το διεθνές δίκαιο, με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Όλοι οι Κύπροι, οι πολίτες Ελληνοκύπροι, οι Τουρκοκύπροι, να απολαμβάνουν ίσα δικαιώματα όπως οι Ευρωπαίοι πολίτες, όχι οι άλλοι πολίτες, να μην υπάρχουν μόνιμες παρεκκλήσεις από το κεκτημένο, το οποίο κεκτημένο δεν θα προσδίδει υπερπρονόμια στους Τουρκοκύπριους ή σε κάποιους άλλους. Θα μπορεί ο Ελληνοκύπριος πρόσφυγας, ο οποίος είναι Κερινιώτης, να μπορεί να μετικήσει ή μάλλον να επανακατασταθεί στην Κερίνια μετά από 43 χρόνια, να μπορεί να το κάνει, ενώ οι προτάσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας, οι αποδοχές του λένε ότι δεν θα μπορεί, αλλά ο Γερμανός πολίτης από το Ντίσσελτοφ, από το Μόναχο, θα μπορεί
να πάει εκεί και να εγκατασταθεί. Αυτά σας μιλάμε για διεσδυσμένες διακρίσεις. Μας παρακολουθούν και γράφουν παράλληλα οι τηλεθεατές μας. Ο κύριος Μέρος Αγγελή λέει, αυτά λέει είναι στη δίνη της προεκλογικής εκστρατεία. Ποιος Ακιντζή, ποια Τουρκία θα αποδεχθούν επιστροφή στην Κερίνια. Εμείς θέλουμε πολιτικούς που να λένε την αλήθεια. Ευχαριστώ, λέει ο κύριος Αγγελή. Εμείς υποσχόμεθα ότι θα παλέψουμε. Αλλά να σας πω κάτι, ο κύριος Αναστασιάδης, ο οποίος αποδέχτηκε όλες αυτές τις καταστροφικές υποχωρήσεις με καλό σκοπό, βέβαια, για να μην παρεξηγηθώ, τι κέρδισε. Ξέρετε κάτι, το πρόβλημα δεν είναι στο ότι το κλειδί βρίσκεται στις υποχωρήσεις του κάθε προέδρου, του εκάστοτε προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, είτε Χριστόφιας, είτε Αναστασιάδης. Το πρόβλημα, το κλειδί της λύσης βρίσκεται στην Άγκυρα. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε και σε αυτούς πρέπει να δημιουργήσουμε κόστος. Ούτε Ακιντζή ως κακό παιδί δεν περιμέναμε ούτε τίποτα. Στην Άγκυρα. Και έχουμε τους μηχανισμούς και πρέπει να το πράξουμε. Κύριε Δωράτη, θα ήθελα και τη δική σας απάντηση προς τους δικούς σας πολιτικούς αντιπάλους. Η ΕΔΕΚ προσφάτως είχε τοποθετηθεί εναντίον της διζωνικότητας, της δικοινοτικότητας, της ομοσπονδιακής λύσης. Πώς θα συνυπάρξετε ως συνεργάτες με τον Νικόλα Παπαδόπουλο εάν εκλεγεί? Ή αυτά έχουν τεθεί σε πρόγραμμα κοινή συμφωνία από τώρα? Κύριε Σούγλη, στο Κυπριακό υπάρχουν δύο φιλοσοφίες. Μία φιλοσοφία είναι αυτή που θεωρεί ότι η Τουρκία έχει την πολιτική βούληση, είναι αν κερδίσει κάποια πράγματα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων να συγκατανεύσει και να επιλύσει το Κυπριακό. Και υπάρχει η άλλη φιλοσοφία, η οποία λέει ότι η Τουρκία δεν θέλει να επιλύσει το Κυπριακό. Ό,τι έχει πάρει από το 1974 το θεωρεί κεκτημένο και έτσι τη συμφέρει η παρούσα κατάσταση. Εμείς μαζί με τον Νικόλα τον Παπαδόπουλο ανήκουμε στη δεύτερη φιλοσοφική σκέψη. Πριν το Κράντς Μοντσάνα θα λέγαμε ότι δεν μπορούσε κάποιος με ασφάλεια να πει ότι ποια φιλοσοφική σκέψη από τις δύο ή φιλοσοφική σχολή είναι σωστή, διότι δεν είχαμε κάτι συγκεκριμένο. Τώρα, βλέποντας τα αποτελέσματα στο Κράντς Μοντσάνα, διαπιστώνουμε ότι η φιλοσοφική σχολή ότι η Τουρκία θα επιλύσει το Κυπριακό έχει διαψευστεί και εμείς ακριβώς, επειδή δεν θέλουμε να εθελοτυφλούμε, θεωρούμε ότι η δική μας η φιλοσοφία, δηλαδή το ότι η Τουρκία, εάν δεν πιεστεί με διάφορους τρόπους, δεν θα παραχωρήσει οτιδήποτε στο Κυπριακό, ούτε θα επιλύσει το Κυπριακό. Να αναφέρουμε ότι για 43 χρόνια η πλειοψηφία των ετών που κυβερνούσαν ήταν η πρώτη φιλοσοφική σχολή και η οποία δεν οδήγησε σε καμία επίλυση του Κυπριακού. Αντιθέτως, επιβάρυνε το όλο κλίμα. Να πούμε ότι οι σχέσεις μας τώρα με τους Τουρκοκύπριους βρίσκονται στο χειρότερο σημείο. Βλέπουμε ότι αυτοί ακολουθούν το σχέδιο Β, το οποίο μας έχουν εξαγγείλει στο Κράντς Μοντσάνα, ότι είχαν προγραμματισμένο τι θα κάνουν σε περίπτωση ναυαγίου. Ο Νικόλας ο Παπαδόπουλος μας έχει ξεκαθαρίσει ότι τον ενδιαφέρει το περιεχόμενο της λύσης και αυτά τα οποία δεν αποδέχεται μας βρίσκουν σύμφωνο μαζί του. Θεωρώ ότι αρκετός κόσμος θεωρεί τη διζωνική δικοινοτική νομοσπονδία σαν τη μοναδική λύση είναι υπό τις περιστάσεις. Εσείς όμως, σαν ως ΕΔΕΚ, θεωρείτε ότι η μοναδική λύση είναι η ομοσπονδιακή λύση, αλλά όχι αυτού του είδους η ομοσπονδία την οποία συνομιλούν σήμερα? Εμείς, κύριε Σούγλη, θεωρούμε ότι δεν γίνεται ένα σύγχρονο κράτος να χωρίζεται με βάση την εθνότητα ή την πίστη ή τη θρησκεία. Θεωρούμε ότι επειδή σε αυτόν τον κράτος θα κληθούν να ζήσουν τα παιδιά μας για τα επόμενα 100-200 χρόνια, δεν μπορούμε να χωρίζουμε αυτόν το μικρό νησί σε ζώνες, επειδή ο ένας είναι Τουρκοκύπριος και ο άλλος Ελληνοκύπριος. Εμείς καθαρά βλέπουμε ότι μπορεί να είναι πιο δύσκολο να πετύχουμε αυτή τη λύση, αλλά πρέπει να επιδιώκεις πάντα το σωστό στην πολιτική. Πού είναι, έχει όνομα? Εγώ θεωρώ ότι είναι το ενιαίο κράτος με κάποια προνόμια προς τη μειονότητα,
αλλά όχι ο διαχωρισμός της Κύπρου. Διότι η διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία ουσιαστικά είναι η αυτοσυνειδησία της διχοτόμησης. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Μιχαήλ, απαντήστε σε όλα. Θα προσπαθήσω να απαντήσω συνολικά στα όσα έχουν αναφέρει οι συναδέλφοι. Ξέρετε, όλα αυτά που ακούγονται για τη νέα στρατηγική είναι εξαιρετικά εφάνταστα. Μιλούν για νέο κράτος. Έχετε την εντύπωση, κύριε Σούγκλη, ότι εάν υπήρχε δυνατότητα, γιατί πρέπει να είμαστε και ρεαλιστές, είναι ένα το τι θέλουμε, είναι ένα το τι ευχόμαστε και άλλο το τι σημαίνει στην πραγματικότητα σε ό,τι αφορά την πολιτική σκηνή, σε ό,τι αφορά τις διεθνείς σχέσεις, σε ό,τι αφορά τα συμφέροντα. Έχουμε την εντύπωση ότι ξαφνικά θα μας αγαπήσει η Τουρκία και θα έρθει να μας πει: πάρτε τα πίσω όλα και δημιουργήσετε το ενίο σας κράτος. Εσείς το πιστεύετε. Και αν υπήρχε αυτή η περίπτωση, σήμερα θα συζητήσουμε για οτιδήποτε άλλο. Ερχόμαστε σήμερα και μας παρουσιάζουν μια νέα στρατηγική, η οποία οτιδήποτε άλλο είναι εκτός από νέα. Μιλούν για κόστος στην Τουρκία. Μιλούν για κατάργηση των όσων έχουν παραχωρηθεί μέχρι σήμερα. Άρα να ξαναπάμε στο σημείο 0. Μιλούν, επαναλαμβάνω, όπως είπα προηγουμένως, για κόστος στην Τουρκία. Το κόστος στην Τουρκία το δημιουργείς με τον τρόπο που είχαμε αναφέρει προηγουμένως, αλλά κυρίως μέσα από το τραπέζι διαπραγματεύσεων. Εξού, κόστος στην εξού, Τουρκία, κύριε, δεν σας διέκοψα. Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω. Έχετε λίγη υπομονή να ακούτε και την άλλη πλευρά. Το κόστος στην Τουρκία λοιπόν το δημιουργείς και με τους τρόπους του οποίους ανέφερα προηγουμένως, αλλά κυρίως στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Και επαναλαμβάνω, ήταν αυτό που καταφέραμε στο Κραν Μοντανά, να έχουμε την Τουρκία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, που είναι με αυτήν που πρέπει να συζητήσουμε, γιατί αυτή είναι η αυτουργός του όλου εγκλήματος. Και από εκεί και πέρα, εξού και η στάση του κυρίου Τσαβούσογλου, που όταν στριμώχτηκε ουσιαστικά, υπαναχώρησε και καταλήξαμε στο ναυάγιο. Από εκεί και πέρα, ο κύριος Δωράτης δεν μας απαντά τελικά εάν πώς θα συγκυβερνήσουν σε περίπτωση που εκλεγεί ο κύριος Παπαδόπουλος, σε ό,τι αφορά το Κυπριακό τουλάχιστον. Έχουμε τη ΜΕΝΕΔΕΚ, η οποία έχει αποκηρύξει τη διζωνική δικοινωτική ομοσπονδία, και έχουμε το ΔΕΔΙΚΟ, το οποίο δεν θυμάμαι να την έχει αποκηρύξει ποτέ. Και να θυμίσουμε ότι επί 43 χρόνια, 7 πρόεδροι της Κυπριακής Δημοκρατίας συζητούσαν ακριβώς αυτό το πράγμα. Διζωνική δικοινωτική ομοσπονδία. Χωρίς αποτέλεσμα. Σήμερα έρθουμε με πειραματισμούς, με φάνταστες προτάσεις, οι οποίες μπορεί να ακούγονται πολύ ωραία στα αυτιά του λαού. Ακόμα και στα δικά μου αυτιά μπορεί να ακούγονται πολύ ωραία. Αλλά δυστυχώς πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και πραγματιστές. Εάν λοιπόν. Ρεαλιστικά και με βάση τον ρεαλισμό, δεν έχει το δικαίωμα ο Κυπριακός Ελληνισμός να δοκιμάσει και αυτή την οδό? Βεβαίως την έχει, αλλά επαναλαμβάνω. Έχοντας απέναντι μια Τουρκία με τις συγκεκριμένες τακτικές, με τις συγκεκριμένες επιδιώξεις και γνωρίζοντας το ότι μπορεί να αποθρασυνθεί από στιγμή σε στιγμή, ποιος μας λέει ότι αύριο, εάν έρθουμε ουσιαστικά, τι μας εισηγούνται? Να κάνουμε ακριβώς αυτό το πράγμα που κάνει η Τουρκία. Να είμαστε αδιάλλακτοι. Η Τουρκία θέλει διχοτόμηση. Ούτε διχοτόμηση. Ερχόμαστε σήμερα. Ερχόμαστε σήμερα, κύριοι, και λέμε να ακολουθήσουμε τη στάση που ακολουθεί η Τουρκία. Να είμαστε αδιάλλακτοι, διεκδικούμε ενιαίο κράτος, διεκδικούμε το Α, διεκδικούμε το Β και τελεία, δεν συζητούμε τίποτε άλλο. Αυτό είναι το δίκαιο. Ποιο μας λέει όμως ότι αύριο η Τουρκία δεν θα εφαρμόσει αυτό ακριβώς το σχέδιο Β το οποίο ανέφεραν προηγουμένως οι συνάδελφοι? Τη διχοτόμηση και μετά τι θα συζητούμε? Αυτό προσπαθεί εδώ και χρόνια. Ποιο θα πάει στο σπίτι του? Ποιο αμοχωστιανό θα πάει στο σπίτι του? Αυτό προσπαθεί εδώ και χρόνια η Τουρκία. Απλά δεν έχει το δίκαιο μαζί της. Απλά εσείς ξεφεύγετε από τις θέσεις, τις δικές, τα συμφέροντα των Κυπρίων, των προσφύγων. Από καμία θέση δεν έχουμε ξεφύγει. Δεν έχετε ξεφύγει. Από καμία απολύτως θέση. Ωραία. Και πείτε στους πρόσφυγες ποιοι θα πάνε σπίτι τους. Γιατί εσείς έχετε απαντήσει αν θα πάνε και ποιος στο σπίτι τους. Δεν είπα για τους κερινιώτες μου. Εγώ είπα πείτε στους πρόσφυγες ποιοι θα πάνε σπίτι τους. Δίνεται πρώτο δικαίωμα στον καταχρήστη, στον καταχραστή, τον κλέφτη, να έχει δικαίωμα στην περιουσία των προσφύγων. Αυτό το δικαίωμα δώσαμε. Εσείς το δώσατε. Εσείς το δώσαμε. Κύριε Σούγκλη, να εξαντλήσουμε το θέμα Κυπριακού και λύσεις για να πάμε στα δάνεια του κόσμου. Διεκδικούν κάτι το οποίο είναι λάθος και το έχουν καταστήσει και ανέφικτο. Δηλαδή, αυτόν. Απαντήστε μας όμως, ο φίλος ο κύριος Νικηταράς έχει αποκηρύξει το δίκο της Ζωνική Δικοινωτική Ομοσπονδία και έχετε πει ότι δεν σας ενδιαφέρει το περιτύλιγμα, αλλά η ουσία. Ωραία. Μα αυτή είναι η ουσία, κύριε Νικηταρά. Τη Ζωνική Δικοινωτική Ομοσπονδία θεωρείται και το σχέδιο ΑΝΑΝ, κύριε Μιχαήλ. Ναι. Και επειδή ήταν κακή λύση, εμείς το καταψηφίσαμε και ζητήσαμε από τον κόσμο να το καταψηφίσει. Άρα σήμερα τι διεκδικείτε? Αυτό σας λέω. Δεν μας ενδιαφέρει το τίτλος, το περίγραμμα. Να διαβάσουν τη νέα στρατηγική. Μας ενδιαφέρει. Τη διαβάσαμε πολύ καλά τη νέα στρατηγική. Μας ενδιαφέρει η ποιότητα της λύσης, τα ανθρώπινα δικαιώματα να είναι ίσα, να μην δίδεται υπερπρονόμια στους Τουρκοκύπριους, τα οποία
τα καρπώνονται και φεύγουν όπως και σήμερα και βλέπετε τι συμβαίνει με τους δασμούς στα κατεχόμενα και τους λεγόμενους δασμούς πώς τα λένε και οτιδήποτε. Απλά ό,τι τους δίνεται τα παίρνουν και πηγαίνουν στην τη δική τους την πλευρά και κάνουν όπως την έχουν καταφέρει. Ναι, okay. Το να κατοχυρώνεις το γεγονός ότι η λύση η οποία θα επέλθει θα είναι βασισμένη στις αρχές του Οργανισμού ΟΕΕ, στο Ευρωπαϊκό Κεκτημένο και στα ψηφίδια του Συμβουλίου Ασφαλείας, δεν είναι αυτά που διασφαλίζει, όχι, κύριε Νικηταρά. Όχι, βέβαια. Όχι. Αφού τους δίνεται μόνιμες παρεκκλήσεις από το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο. Λοιπόν, η οπειρατική στάση των Ηνωμένων Εθνών διαφάνηκε και χθες, που είπε ότι τα κατεχόμενα υποτελής δίκης έχει επιβάλει δασμούς και βρείτε τα μεταξύ σας. Έχει καταστρατηγήσει την Τρίτη Βιέννη, κύριε Μιχαήλ. Η Τουρκία και τα κατεχόμενα και τα Ηνωμένα Έθνη είναι παρουσιάζουν μια ποντιοπιλατική στάση. Αυτά τα Ηνωμένα Έθνη θέλετε. Δεν είναι ποντιοπιλατική στάση τους. Είναι εχθρική. Εχθρική. Ακόμα. Το λοιπόν. Να κλείσουμε. Ένα σχόλιο μόνο. Διότι θέλω να πάμε και στο θέμα των δανείων. Τι θα γίνει με τα δάνεια λοιπόν, του κόσμου, τη πρώτη κατοικία. Κύριε Σουγλή, μιλούν για το κράτο Μοντανά και αναφέρονται σε τι καταφέραμε ως Ελληνοκυπριακή πλευρά και το θεωρούν ως επίτευγμα ότι έκατσε η Τουρκία να συνομιλήσει. Το ναυάγιο, το εχθρό ναυάγιο και τη δυσμενή θέση στην οποία βρισκόμαστε σήμερα την αγνοούν. Αυτό είναι πρωτάκουστο. Νομίζω έχουμε εξαντλήσει το θέμα. Θέλω να μου πείτε από πλευράς του κύριου Μιχαήλ εκπροσωπώντας αν θέλετε τις επόμενες μέρες εξαγγέλει και επισήμως επαναδιεκδίκηση της Προεδρίας της Δημοκρατίας ο κύριος Αναστασιάδης, οι κύριοι Δωράτης και Νικηταράς, υποψηφιόροι ήταν Νικόλα Παπαδόπουλο. Υπάρχει η συντριπτική πλειοψηφία του λαού, του κόσμου, το γνωρίζετε, που αντιμετωπίζει σωρία προβλημάτων στην καθημερινότητά του. Θα ήθελα το σχόλιά σας για τις προτάσεις, τις σκέψεις, τον προβληματισμό για το πώς θα βοηθηθεί, αν μπορεί να βοηθηθεί, διότι ίσως να είναι και αυτό μια αλήθεια που καίει και να πρέπει να την μπουν κάποια στιγμή είτε υποψήφοι λέγονται είτε κόμματα στον κόσμο ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Εκτός κι αν μπορείτε να κάνετε κάτι. Τι θα γίνει λοιπόν με τα δάνεια του κόσμου. Μιλάω για την πρώτη κατοικία. Μιλάω για τους ανθρώπους που δεν αδιαφόρησαν απλά λόγω ανεργίας ή άλλων περιστάσεων τα εισοδήματα τους είναι τέτοια που δεν μπορούν να αποπληρώνουν το δάνειό τους, δίνουν απλώς ένα ποσό μόνον και μόνον για να μην θεωρείται παγωποιημένον κλπ. Αλλά οι τόκοι τους τράνε και πάνε από διακανονισμό σε διακανονισμό, να μην μιλήσω για τις συντάξεις, να μην μιλήσω για άλλα, διότι πρέπει να εξαντλήσουμε δύο ώρων εκπομπής να τα καλύψουμε. Είχαμε όμως την έκθεση Γκουτέρες, είχαμε νεότερα, οπότε ας μείνουμε σήμερα στο θέμα δανείων. Κύριε Μιχαήλ. Κύριε Σκουλή, είναι γεγονός ότι σήμερα η μεγαλύτερη ενδεχομένως μάστιγα του τραπεζικού συστήματος είναι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Και αυτό είναι που κατατρώει και τον κόσμο. Νομίζω ότι όλοι είμαστε παθόντες, όλοι έχουμε δάνεια, δεν υπάρχει νοικοκυριό στην Κύπρο που να μην έχει κάποιο δάνειο. Και πρέπει να αναγνωρίσουμε όμως κάποιες πραγματικότητες. Κάποια δάνεια παραχωρούνταν παράτυπα από τις τράπεζες και φέρουν τεράστια ευθύνη οι τράπεζες για το ότι παραχωρούνταν αυτά τα δάνεια με τον τρόπο που παραχωρούνταν. Να σας θυμίσω ότι. Κυβερνάτε 4,5 χρόνια. Ποιους τιμωρήσατε από τις τράπεζες? Θα σας απαντήσω, κύριε Σούκλη. Να θυμίσουμε ότι όταν η Κύπρος βρισκόταν στα ύψη οικονομικά, πήγαινε στην τράπεζα, ζητούσε ένα δάνειο 100.000 και είχαν πάρει 150. Χωρίς όμως να υπολογίζουμε ούτε την αξία των ενυπόθηκων εξασφαλίσεων, ούτε αν μπορούσε ο δανειολήπτης να αποπληρώσει, ούτε τίποτα άλλο. Και σήμερα φτάσαμε σε ένα σημείο που δυστυχώς, μετά από αυτή την οικονομική κρίση, προφανώς τα εισοδήματα του κόσμου, αλλά και οι όποιες πηγές εισοδημάτων έχουν μειωθεί έως και εξαλειφθεί. Σήμερα τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν? Δεν θα σας πω το τι θα κάνουμε, θα σας πω το τι έχουμε κάνει. Είναι αυτή η κυβέρνηση η οποία έχει διασφαλίσει ότι η πρώτη κατοικία προστατεύεται δια νόμου. Εάν παράτυπα κάποιες τράπεζες έχουν προχωρήσει σε διαδικασίες εκποιήσεων πρώτης κατοικίας και το έχουν πράξει, επαναλαμβάνω, αυτό είναι παράτυπο. Η πρώτη κατοικία, κύριε Σούγκλη, είναι πλήρως προστατευόμενη.
Από εκεί και πέρα. Ήταν το πλαίσιο της αφαιρεγκαιότητας, όχι της κυβέρνησης. Από εκεί και πέρα. Είναι αυτή η επαναλαμβάνω κυβέρνηση η οποία έχει δημιουργήσει και το θεσμό του. Παράνομο. Δεν είναι παρά στην νομοθεσία. Συγγνώμη, παράνομο, ναι. Είναι αυτή η κυβέρνηση η οποία έχει δημιουργήσει το θεσμό του χρηματοοικονομικού διαμεσολαβητή, του Επιτρόπου, ο οποίος ουσιαστικά είναι ένα πολύ σημαντικό και ισχυρό εργαλείο για τον δανειολήπτη στην προσπάθεια να διαπιστώσουν τον δάνειο. Πώς θα αναπρολάβει ο κύριος Ιωάννου, κύριε. Η αλήθεια είναι ότι η συγκεκριμένη υπηρεσία έχει. Και είναι υποστελεχωμένη και τα είχα πει και ως άνθρωπος. Είναι γεγονός, αλλά πραγματικά επιτελεί ένα εκπληκτικό έργο η συγκεκριμένη υπηρεσία. Έχω μια απορία. Παρακαλώ. Γιατί 4 χρόνια και 8 μήνες αυτή η κυβέρνηση δεν έχει βάλει φρένο στις τράπεζες. Είναι ευθύνη της Κεντρικής Τράπεζας, παίρνει οδηγίες από την Ευρωπαϊκή Κεντρική και καθόμαστε, ακούμε χωρίς να κάνουμε τίποτα. Πρέπει να φύγει και να πάει σπίτι της η διοικήτρια της Κεντρικής Τράπεζας. Κυβέρνηση είστε. Ανήκουμε δεν όμως γίνεται μέχρι πριν μια εβδομάδα να είχαμε εδώ καλεσμένους και να ακούμε για θέματα αποστολής επιστολών για εκποιήσεις που δεν δικαιούνται να τις κάνουν, απεδείχθηκαν μετά. Σωστό. Κύριε Σουγλή, πέραν του δημοσιονομικού πλαισίου το οποίο διαχειρίζεται η κυβέρνηση, υπάρχει μια κεντρική τράπεζα η οποία είναι η εποπτική αρχή των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, πολύ σωστά έχετε αναφέρει. Υπάρχει όμως και ένα ευρύτερο πλαίσιο, γιατί ανήκουμε στην Ευρωζώνη. Υπάρχουν κάποιοι κανόνες, κάποιοι κανονισμοί οι οποίοι πρέπει να ακολουθούμε ως κράτος μέρος της Ευρωζώνης και υπάρχουν και κάποιοι κανονισμοί τους οποίους εκδίδει η Κεντρική Τράπεζα για να ελέγχει ακριβώς όλα αυτά τα θέματα. Με ρωτήσατε προηγουμένως γιατί δεν έχουμε τιμωρήσει κάποιον από τις τράπεζες. Είναι γεγονός και πρέπει να είναι παραδοχή μας, πρέπει να κάνουμε την αυτοκριτική μας, κύριε Σούγκλη, ότι καθυστερήσαμε σε ό,τι αφορά την επίρρηψη ευθυνών σε ό,τι αφορά τα σκάνδαλα και τα σκάνδαλα. Η ευθύνη βαραίνει τον Γενικό Εισαγγελέα, για να λέμε τα πράγματα με το όνομα. Δεν θα αναφέρω, κύριε Σούγκλη, δεν θέλω να προσωποποιήσω τις καταστάσεις. Και η νομική υπηρεσία είναι μια υπηρεσία η οποία είναι εξαιρετικά βαρυφορτωμένη. Και εκεί είναι υποστελεχωμένη. Ακριβώς. Μα τι έγινε, ο ένας υποστελεχωμένος, ο άλλος υποστελεχωμένος. Είναι γενική παραδοχή ότι η καθυστέρηση στην απονομή δικαιοσύνης είναι έλλειψη δικαιοσύνης. Είναι τι έπραξε. Σουγλή, αλλά να υπενθυμίσουμε ότι είναι αυτή η κυβέρνηση που έχει αναδείξει και όλα αυτά τα σκάνδαλα και έχει παραπέμψει στη φυλακή κόσμο ανεξαρτήτως κομμάτων. Αλίμονο να δεν το έκανε. Ακριβώς, αλλά μιλούμε ακριβώς για κάτι χωράφια και αφορά κάτι λύματα και κάτι αυτά. Σε ό,τι αφορά για τους το μεγαλοκαρχαρίες δεν πήγε κανένας μέσα ακόμα, κύριε Μιχαήλ. Σε ό,τι αφορά το οικονομικό σκάνδαλο, κύριε Σούγλη, έχετε απόλυτο δίκιο ότι θα πρέπει να παραπέμψουν κάποιοι στη δικαιοσύνη και ευελπιστούμε ότι και με την συμβολή των ανακριτών των οποίων έχει καλέσει ο Γενικός Εισαγγελέας, η όλη διαδικασία της διερεύνησης θα πάρει πολύ σύντομα ένα τέλος, γιατί πρέπει να πάρει σύντομα τέλος και ο λαός να ικανοποιηθεί το αίσθημα του λαού για την απόδοση της δικαιοσύνης για αυτούς οι οποίοι είναι υπέτειοι που φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Κύριε Νικηταρά, κύριε Δωράτη. Να βάλουμε τα πράγματα στη σωστή τους βάση για να δούμε και πού είναι το σημαντικό πρόβλημα στην οικονομία της Κύπρου. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή είναι περίπου κοντά στα 24 με 25 δισεκατομμύρια τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, μπορεί να είναι και λίγο πιο λίγο. Σε κάθε περίπτωση είναι κοντά στο 37% του δανειακού χαρτοφυλακίου των τραπεζών. Εάν συνυπολογίσετε, κύριε Σούγλη, ότι συνεπικουρούνται από τους εγγυητές όλα αυτά τα δάνεια, σημαίνει ότι ο αριθμός είναι πάνω από το 60%, μπορεί και 65%. Ένα ποσοστό 65% του κυπριακού πληθυσμού δεν έχει πρόσβαση στις τράπεζες. Με αποτέλεσμα, το πρόβλημα που λέμε τόσο καιρό ότι οι αριθμοί ευημερούν λόγω κάποιων επενδύσεων από ξένους, αλλά στην πραγματική οικονομία δεν εισέρχεται, δεν ανταποδίδεται. Αυτό είναι γιατί ο μικροεπιχειρηματίας και ο επιχειρηματίας, αλλά και το κάθε νοικοκυριό δεν μπορεί ούτε μεσοπρόθεσμα ούτε βραχυπρόθεσμα να φέρει ένα δάνειο έτσι ώστε να εξυπηρετήσει τις υποχρεώσεις του. Εάν εκλεγείτε, τι θα κάνει ο Νικόλας Παπαδόπουλος για όλα αυτά? Εκεί είναι και το ζητούμενο και διαφορετική φιλοσοφία. Είναι διαφορετική φιλοσοφία από το πώς θα αντιμετωπίσουμε τα κόκκινα δάνεια ως νέα δεδομένα που θεωρούμε εμείς και το έχουμε υποβάλει και στη Βουλή και ποιο είναι η πρότασή μας σε αντιδιαστολή με αυτή της κυβέρνησης. Εμείς λέμε ότι θα πρέπει να συσταθεί το λεγόμενο NAMA, όπως είναι στην Ιρλανδία, το National Asset Management Fund, το οποίο είναι μια ομοσπονδία με την που έχουν την εποπτεία η κυβέρνηση
και έχουν, οι τράπεζες συμμετέχουν σε αυτή, όλα τα bad asset των τραπεζών, τα κόκκινα δάνεια, τα NPLs που λέμε, πηγαίνουν σε αυτό το ταμείο, το fund, τα οποία αν συνυπολογίσετε ότι στα 24 δισεκατομμύρια, τα 4 με 5 δισεκατομμύρια είναι, αφορούν την πρώτη κατοικία και τα υπόλοιπα δάνεια είναι επιχειρηματικά, επενδυτικά δάνεια και άλλα, θα πρέπει με την εποπτεία του κράτους τα δάνεια που θα αρχίσουν να αναδιαρθρώνονται και να εκποιούνται να είναι να ξεκινήσει αυτό το ταμείο από τα επενδυτικά, τα επιχειρηματικά και μέχρι να φτάσει στα πρώτη κατοικία θα έχουν αναδιαρθρωθεί τα πάντα, θα έχουν ανακεφαλοποιηθεί και οι τράπεζες και θα έχουν και κερδοφορία και θα έχει προστατευτεί και η πρώτη κατοικία για όλους. Ο Κοσμάκης που του βγαίνει το λάδι... Αυτό λέω. Και οι μισθοί του έχουν παραμείνει. Αυτό λέω. Δεν θα διαταραχθεί η πρώτη κατοικία. Μην πω ότι οι μισθοί έχουν γίνει. Δεν θα διαταραχθεί η πρώτη κατοικία. Αυτό λέω. Ότι ο Κοσμάκης με αυτόν τον τρόπο δεν θα έχει πρόβλημα για την πρώτη του κατοικία. Θα ανησυχούν αυτοί που δανείστηκαν εκατομμύρια και δισεκατομμύρια μαζί με τους φίλους τους στις τράπεζες και τα έβγαλαν έξω. Όλοι από αυτούς θα πρέπει να ξεκινήσουν οι εκποιήσεις. Ο κύριος Γιώργος Τηριανού που μας παρακολουθεί λέει ότι είναι εγγεγραμμένος διαμεσολαβητής και σας διαβεβαιώ, λέει, ότι καμία κατοικία δεν προστατεύεται. Η κύρια κατοικία δεν προστατεύεται. Καταλαβαίνω τι θέλει να πει και είναι αυτό το οποίο δεν προστατεύει η φιλοσοφία της κυβέρνησης. Είναι ότι εάν πας στην τράπεζα για να κάνεις διαβούλευση για αναδιάρθρωση, τότε χάνεις και το δικαίωμα. Χάνεις και το δικαίωμα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Μάλιστα. Κύριε Δωράτη. Θεωρώ ότι η παρούσα κυβέρνηση πήρε έναν σκάφος το οποίο έμπαζε νερά και με το κούρεμα άνοιξε στον πάτο του σκάφους μια τρύπα και τώρα δεν σώζεται με τίποτα αυτή η οικονομία. Να αναφέρουμε ότι ο μέσος όρος στην Ευρωζώνη το μη εξυπηρετούμενο δανείων είναι 6,17%. Στην Κύπρο είναι πέραν του 50%. Έχουμε αυτές τις τη θλιβερή πρωτιά τόσο όσον αφορά τα χρέη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τις οποίες χτύπησε η κρίση και τώρα χρωστούν και πάρα πολλά δάνεια τα οποία δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να αποπληρώσουν. Θα λέγαμε ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση να διωχθούν οι τραπεζίτες. Κάποιοι δυστυχώς κάποτε συνεργάστηκαν με τραπεζίτες για να εξάγουν το δικά τους τα χρήματα στο εξωτερικό των καιρών του κουρέματος. Άρα δεν μπορούμε να ξέρουμε τις σχέσεις διαπλοκής και θεωρούμε ότι αυτή η άνομη σχέση υπάρχει. Γι' αυτό και δεν οδηγούνται οι τραπεζίτες, οι οποίοι ουσιαστικά έχουν υπεξαιρέσει από τον κυπριακό λαό περίπου 100 δισεκατομμύρια ευρώ. Μην αναφέρεστε μόνο σε μερικούς τραπεζίτες, δεν είναι όλοι. Είναι η ελίτ της κυπριακής κοινωνίας. Καμιά τρακοσάτε το τρακοσαριά πόσα άτομα. Ναι, έτσι. Και δεν αναφέρομαι σε καμιά περίπτωση στους τραπεζικούς υπαλλήλους. Οι οποίοι καλά την έχουν με τα εκατομμύρια τους. Εγώ ερωτώ τι θα γίνει με τον απλό κόσμο και τα δάνειά του. Κοιτάξτε, πρέπει να υπάρχει πολιτική βούληση. Ο κύριος Δικηταράς είπε μια να πληρώσει ιδέα. Να πληρώσει. Είναι η στρατηγική του Νικόλα. Πρέπει να υπάρχει πολιτική βούληση να πληρώσει αυτός που προκάλεσε την κρίση. Και δεν είναι ο απλός ο λαός. Γιατί τώρα θα πληρώσει ο φτωχός ο λαός αυτή είναι την άνομη δράση των τραπεζιτών. Δυστυχώς, μέσα και από τα μνημόνια, η κυβέρνηση ανάλαβε ουσιαστικά να μεταφέρει τις ζημιές από την κρίση πάνω στη ράχη του λαού και όχι να κυνηγήσει αυτούς οι οποίοι τώρα βρίσκονται πιθανώς στο εξωτερικό και απολαμβάνουν τα εκατομμύρια μπόνους που έκλεψαν από τον κυπριακό λαό. Μάλιστα. Θεωρώ ότι δεν μπορεί μια κυβέρνηση η οποία προκάλεσε τόση μεγάλη ζημιά στην οικονομία να επιλύσει τα προβλήματα της οικονομίας. Αγαπητοί κύριοι, μας απομένουν 5 λεπτά. Έχετε από 1,5 λεπτό για ένα καταληκτικό σχόλιο. Αρχίζω από τον κύριο Δωράτη και καταλήγω στο κυβερνών κόμμα. Θεωρούμε ότι υπάρχει μια μεγάλη ευκαιρία του κυπριακού λαού να απαλλαγεί από το άγχος της λαθασμένης διαχείρισης του κυπριακού προβλήματος, να απεγκλωβιστεί από τα όσα έχουν παραχωρηθεί
τα τελευταία 10 χρόνια και τα οποία κρατά ως ωφέλη η Τουρκία. Υπάρχει μια μεγάλη ευκαιρία στις επικείμενες εκλογές να φέρει μια κυβέρνηση η οποία δεν θα είναι ανάλγητη, η οποία θα στραφεί στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος. Θεωρούν οι πολίτες ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα τα έχουν προκαλέσει οι πολιτικοί. Δηλαδή θεωρούν ότι οι πολιτικοί όχι μόνο δεν τους επιλύουν τα προβλήματά τους, αλλά τους τα δημιουργούν και τους τα επιτείνουν. Και έτσι θεωρώ ότι ο δικός μας ο υποψήφιος, ο Νικόλας Παπαδόπουλος, με τον αέρα της νιώτης και τον αέρα που αποπνέει, που δεν το βαραίνει ουσιαστικά κανένα σκάνδαλο και καμία διαπλοκή, θα μπορέσει να αναλάβει το πηδάλιο ώστε αυτός ο τόπος να μπορεί να ελπίζει για ένα καλύτερο μέλλον και για έναν ασφαλές μέλλον στη γη που γεννήθηκε. Κύριε Νικηταρά. Συνεχίζοντας από αυτά που είπε ο κύριος Δωράτης, εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι η υποψηφιότητα του Νικόλα Παπαδόπουλου είναι μια υποψηφιότητα αρχών, είναι σταθερός στις θέσεις του και στο Κυπριακό διαχρονικά και στην οικονομία. Δεν είχε κανένα πρόβλημα να συγκρουστεί με το οικονομικό κατεστημένο εκεί και όπου έπρεπε. Δεν είχε πρόβλημα να βάλει την πλάτη του ως πρόεδρος τότε του Δημοκρατικού Κόμματος και πρόεδρος της Επιτροπής, Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, έτσι ώστε να σωθεί η οικονομία. Είναι ένας πρόεδρος ο οποίος έχει δείξει τη συνοχή στις θέσεις του και στο ότι μπορεί να φέρει το καινούριο. Και μια παράκληση στον κόσμο. Βλέπετε όλους όσοι πλαισιώνουν τον πρόεδρο, τον υποψήφιο πρόεδρο Νικόλα Παπαδόπουλο. Θέλουμε να εμπιστευτείτε τη νέα γενιά. Θέλουμε να εμπιστευτείτε τον Νικόλα τον Παπαδόπουλο. Ξέρουμε τον πρόεδρο μας, ξέρουμε τι δυνατότητες έχει και σας προσκαλούμε να έρθετε όλοι να το ψηφίσετε στον πρώτο γύρο, γιατί εκεί θα είναι η όλη η μάχη. Ευχαριστώ. Αυτά θέλω. Στο δεύτερο γύρο εντός προσκαλείτε. Θα έρθουν από εδώ. Θα έρθει. Θα ψηφίσουν τον πρόεδρο. Θα πρώτος γύρος, άμα έρθει, θα έρθει και ο δεύτερος. Εντάξει. Καταληκτικό σχέδιο, κύριε Μιχαήλ, κλείνουμε. Κύριε Σούγκλη, έχουν αναφέρει οι φίλοι ότι η Κύπρος, η οικονομία μας είναι ένα σκάφος που μπάζει νερά και η κυβέρνηση την κατέστησε ως αν να μην έχει σωτηρία. Εάν αυτή η οικονομία η οποία. Για τον κύριο Τωράτη αναφέρομαι. Ναι. Εάν αυτή η οικονομία, αυτή η χώρα μάλλον, η οποία βγήκε από το μνημόνιο πρόωρα, εάν αυτή η χώρα η οποία έχει σήμερα να δείξει ένα πλεώνασμα τη τάξη του 3,5% θετικό ρυθμό ανάπτυξη, που έχει να δείξει μια μείωση της ανεργίας σε περίοδο κρίσης. Να θυμίσουμε ότι παραλάβαμε μια ανεργία της τάξης του 17% και σήμερα έχουμε μια ανεργία της τάξης του 10%. Δεν μας ικανοποιεί βεβαίως. Θέλουμε να δούμε μονοψήφια νούμερα στην ανεργία. Αλλά είναι ενδεικτικό της συνετής πολιτικής που ακολούθησε αυτή η κυβέρνηση. Όλα αυτά λοιπόν και όλες οι μεταρρυθμίσεις οι οποίες έχουμε επιτύχει όλο αυτό το διάστημα είναι αυτά τα οποία θεωρούμε ότι δίνουν το δικαίωμα στον πρόεδρο της Δημοκρατίας να επαναδιεκδικήσει την ψήφο του λαού. Δεν θέλουμε να διακινδυνεύσουμε ούτε την επιστροφή σε πολιτικές οι οποίες μας έφεραν εδώ, αλλά ούτε και να διακινδυνεύσουμε, να αλλάξουμε στρατηγικές και συνταγές οι οποίες έχουν επιτύχει αυτό που σήμερα καταφέραμε. Να δημιουργήσουμε μια Κύπρο που μπορεί με να επιμερούν οι αριθμοί σήμερα, αλλά όπως το 2012 η διεθνής και η αξιολόγηση μας υποβάθμιζαν συνεχώς, αλλά δεν μας ενδιέφερε, γιατί ο καθένας από εμάς είχε ακόμα λεφτά στην τσέπη του. Μέχρι που φτάσαμε στο αδιέξοδο. Σήμερα λοιπόν που ευημερούν οι αριθμοί, δικαιούμαστε και είμαστε βέβαιοι ότι οι επόμενες μέρες θα είναι πολύ καλύτερες. Και να θυμίσω έτσι, σαν καταληκτικό σχόλιο προς τον κύριο Δωράτη. Κύριε Δωράτη, επί 2,5 χρόνια, αυτά τα οποία μας λέτε ότι μέσα από τα μνημόνια φέραμε τις ζημιές στη ράχη του λαού, αυτά τα μνημόνια και αυτά τα μέτρα είναι αυτά που ψηφίζαμε μαζί με το Δημοκρατικό Κόμμα. Με τον πρόεδρο, τον υποψήφιο πρόεδρο, τον οποίο σήμερα εσείς στηρίζετε. Άρα να υποθέσω ότι αναφέρεστε και σε αυτόν. Σε εσάς αναφέρω. Νομίζω ότι έχω απαντήσει. Αποφεύγετε να απαντήσετε, αλλά βασίλειο. Όχι, απάντησε σα. Όπως είπα, μαζί τα ψηφίζαμε τον κύριο Νικόλα Παπαδόπουλο. Και είμαστε ευγνώμονες. Και είμαστε ευγνώμονες που το δικοστάθηκε. Και είμαστε ευγνώμονες που το δικοστάθηκε και το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Γιατί χωρίς τη συμβολή του Δίκο δεν θα βγαίναμε από το μνημόνιο, κύριε. Έχουμε εμπέσει 30 θέσεις στο πίνακα του ανταγωνισμού. Λοιπόν, κύριε, σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Το μόνο success story σε αυτόν τον τόπο είναι το ότι είμαστε ακόμη ζωντανοί. Το μόνο success story το έχει η Τουρκία με Χριστίνης, κύριε Ζούγκλη. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Θα τα ξαναπούμε. Αγαπητοί τηλεθεατές,